Για το προηγούμενο θέμα, φάνηκε καθαρά ότι η ζυγαριά πέφτει στον επενδυτή παρά στις ανάγκες όλου του ελληνικού λαού για άθληση. Αυτό δηλαδή για να βγάζουμε συμπέρασμα για άλλη μια φορά. Τώρα, σε σχέση με τις στην νότια περιφέρεια, τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη κοινοποίηση κλητήριων θεσπισμάτων σε δίκη, σε δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Καλλιθέας, ύστερα από μήνυση του πρώην Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλής της παράταξης Ελληνικής Αυγής, Μπουγά, με διάφορες δικαιολογίες τέλος πάντων. Η μήνυση αυτή αφορά όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους που υπερψήφισαν το ψήφισμα που είχε κατατεθεί από παράταξη στις 25 Ιανουαρίου του 2021 και βγάλανε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρούμε ότι είναι πρόκληση να σέρνονται Δημοτικοί Σύμβουλοι ενός Δήμου με ανυπόστατες κατηγορίες σε δίκη από συγκεκριμένο πρώην Δημοτικό Σύμβουλο, στηριγμένο επίσημα από την εγκληματική ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής και φερόμενο ουσιαστικά υποψήφιο βουλευτή με το κόμμα του καταδικασμένου Κασιδιάρη στις επερχόμενες εκλογές. Με το ψήφισμα που έχετε στα χέρια σας, θέλουμε να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα κατά της προκλητικής αυτής ενέργειας που προσβάλλει το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας, αλλά συνολικότερα τα εκφρασμένα αντιφασιστικά αισθήματα όλου του ελληνικού λαού. Προτιμούμε να κουβεντιαστεί τώρα.